Μία σημαντική πρωτοβουλία, οικαστική πρωτοβουλία, μία πρωτοβουλία πολιτισμού που παρουσιάζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Είναι η νέα έκθεση του κυρίου Μιχάλη Μανουσάκη με τίτλο «Ο τόπος του κάποτε, ήρωες στα σκουπίδια». Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Πραγματικά είναι περισσότερα από 150 παιχνίδια της προσωπικής συλλογής του κυρίου Μανουσάκη που καλύπτουν, προσέξτε, ένα χρονικό εύρος από το 1821 έως και το 1960. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Μανουσάκη, τον οικαστικό και καθηγητή σχολής καλών τεχνών. Την καλησπέρα μας. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και ευχαριστώ. Δική μας η χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Υποχρέωσή μας. Να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Αν δεν κάνω λάθος, 11 του μήνα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση, σωστά? Ναι, και σας περιμένουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Το κοινό τι θα θαυμάσει? Θα το βάλω το κοινό σε μια περιπέτεια παιχνιδιού, σε μια περιπέτεια μνήμης που θα τον... Πιστεύω ότι θα τον συγκινήσω, λέει, θα τον ταράξω, γιατί είναι σαν να θέλω να τον ξυπνήσω από το κρεβάτι, γιατί όλα αυτά έχουν κατά κάποιο τρόπο σιωπήσει μέσα μας. Σαν να έχουν κλείσει, έχουν τελειώσει. Έχουμε μπει σε, οι μεγάλοι, μιλάω για τους μεγάλους, έχουμε μπει σε ένα παιχνίδι... άλλου κυνηγητού. Εγώ πιστεύω στο DNA μας υπάρχει ακόμα αυτή η κουλτούρα και αυτές οι εποχές. Ωστόσο, είναι μια πολύ καλή αφορμή η δική σας εικαστική πρωτοβουλία να μας ξαναέρθει στο προσκήνιο αυτή η επιθυμία. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι εντάσσεται στην ανεξίτηλη μνήμη, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ να επιβεβαιώνουμε κάθε φορά την ύπαρξή μας. Το παιχνίδι αντικείμενο όμως για μένα δεν είναι μόνο η μνήμη του που έπαιζα από παιδί. Για μένα το παιχνίδι είναι και ένας τόπος ιερός, θα έλεγα, διότι στα μάτια μου σαν καλλιτέχνης φαντάζει σαν μια υπέροχα, τεράστια, μεγάλη, μικρή γλυπτική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αισθάνομαι ότι το ίδιο το αντικείμενο μέσα από τα δακτυλικά αποτυπώματα που φέρει μέσα από το χρώμα είναι σαν να μου δίνει την ευκαιρία να αγκαλιάζω όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα παιδιά που μεγάλωσαν. Για μένα γίνεται τροφή δημιουργική και δεν έχει καμία σχέση με την παρελθοντολογία. Να αναφερθούμε λίγο στο πώς συγκεντρώσατε αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα, αυτά τα πολύτιμα παιχνίδια. Να σας πω ιστορία. Ακριβώς, βέβαια. Μ' αρέσει. Όταν γυρίστηκε λοιπόν ο γιος μου το 1995, έβλεπα παιχνίδια να μαζεύονται σαν με πανικό μέσα στο σπίτι. Εγώ όταν ήμουν μικρός δεν είχα παιχνίδια και μου μπήκε η ιδέα του επαναπροσδιορισμού του ίδιου του αντικειμένου, του παιχνιδιού. Ζήτησα λοιπόν από το φίλο μου τον Τάσο τον Μισούρα, έναν επίσης εξαιρετικό συλλέκτη και εξαιρετικό ζωγράφο, να με βοηθήσει να βρω κάποια παλιά παιχνίδια για να μπορέσω να οργανώσω αυτή μου τη σκέψη. Δεν ήξερα ότι μάζευε παιχνίδια, μου το είχε κρυφό. Και είναι ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι του συλλέκτη. Μου είπε, έλα στο σπίτι, μπήκα σε ένα εργαστήριο που δεν το ήξερα, άνοιξε την πόρτα και βρέθηκα σε ένα μαγικό χώρο που ήταν αποκάλυψη. Αυτομάτως, εκείνη τη στιγμή του ζήτησα να μου δώσει κάποια έργα, κάποια παιχνίδια, μπας και μπορέσω να τα ζωγραφίσω, και μου τα δάνεισε λέγοντάς μου ότι δεν θα ήθελε να δει μία γρατζουνιά επάνω του. Εγώ τα ζωγράφισα, πέρασαν 2 χρόνια, τα επέστρεψα και τελικά η γρατζουνιά ήταν μέσα μου, δεν ήταν στα παιχνίδια, και γιατί ένιωσα ότι... Η επιστροφή των παιχνιδιών ήταν απώλεια για μένα. Και έτσι λοιπόν άρχισα σιγά σιγά δειλά από το 1999 να μαζεύω παιχνίδια. Μπήκα στο παιχνίδι της αναζήτησης των παιχνιδιών και ήταν σαν ένα βαθύ πηγάδι απίθυνο.
ασταμάτητο. Και είμαι ευλογημένος γιατί νιώθω ότι η επισκέψη μου στο μοναστηράκι, που είναι ένας τόπος παραμυθένιος, μου αποκαλύπτει κάθε Κυριακή κόσμους ιδιαίτερους, κόσμους μαγικούς. Είναι πολύ όμορφο πραγματικά και μας αγγίζει όλους το περιεχόμενο των λεγόμενων σας. Διάβασα ότι από το 1821, το παλαιότερο... Ναι, το 1821 έχω ένα βιβλίο που είναι του Λόρδου Βίρονα, ναι. Μια που ο Λόρδου Βίρονας είναι ο εθνικός μας ήρωας. Και έτσι λοιπόν το έχω εντάξει μέσα σε αυτό το κομμάτι, διότι είχα κάνει μια έκθεση στη Σχολή Καλών Τεχνών με θέμα το ήρωες στα σκουπίδια, κυριολεκτώντας. Διότι τα παιχνίδια αυτά τα έβρισκα στα σκουπίδια από τη μια, αλλά και την αμφισβήτηση που μέσα από το διάβασμα της ιστορίας μου περνούσαν πολλά πρόσωπα τα οποία ήταν σημαντικά και ήταν. Κύριε Μανουσάκη, σε ποιους απευθύνεστε γενικά μέσα από την έκθεση, τι θέλετε να περάσει και σε ποιους απευθύνεστε? Ναι. Έχω μια αίσθηση ότι τα παιδιά τα ίδια δεν έχουν τόση μεγάλη επαφή με αυτό το αντικείμενο, πέρα από μια στιγμιαία γοητεία, διότι είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα τους σήμερα με αυτά τα παιχνίδια. Ωστόσο, οι μεγάλοι έχουν μια άλλη διάσταση, έχουν μια άλλη αντίληψη για αυτό το χώρο, διότι είναι αποθυμένο, είναι μνήμες, είναι πράγματα που τους ταξιδεύουν, που θα τους ταξιδεύουν, τα κουβαλάνε, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τους μεγάλους. Ωστόσο, όποτε οι μεγάλοι συναντάνε αυτό το, υλικό, νιώθω ότι μου διάζουν, ενθουσιάζονται, τρελαίνονται, γοητεύονται, θέλουν να τα έχουν. Φοβάμαι έτσι όπως τα έχω στήσει, μήπως μου τα κλέψουν. Φοβάμαι. Ο όρος παιχνίδι, η έννοια παιχνίδι, ναι. Η λέξη παιχνίδι υπάρχει στο λεξιλόγιο της νέας γενιάς το 2023. Κάθε γενιά έχει το στοιχείο του παιχνιδιού στο μυαλό της. Από την αρχαιότητα έχουμε παιχνίδια. Που δεν είχαμε βιομηχανίες και τέτοια. Σωστά. Έχουμε, ξέρουμε πολύ καλά, τα παιχνίδια, τα τροχύλατα. Η επαφή με ένα παιχνίδι, ωστόσο, ναι. Αποτελεί το μέσο προκειμένου παιδιά... να προχωρήσει ένα παιδί. Το παιχνίδι του 2023. Ακριβώς. Είναι μπούσουλα το παιχνίδι. Είναι μπούσουλα για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε τα παιχνίδια του 2023. Αυτό δεν θα εξαρτηθεί από μένα, διότι δεν είμαι βιομηχανός για να κατασκευαστείς παιχνιδιών. Ωστόσο, ξέρω πολύ καλά ότι το παιχνίδι κάθε γενιά το εκπροσωπεί και εκπροσωπείται από την ίδια τη γενιά το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν με τρομάζει το παιχνίδι που παίζει τώρα το παιδί καθόλου. Γιατί το ίδιο θα τρόμαζε ενδεχομένως και κάποιους παλιότερους όταν εμείς παίζαμε αυτά τα παιχνίδια που παίζαμε. Θα λέγανε πω, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, είναι εξωφρενικά, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και όμως συμβαίνει. Κάθε γενιά έχει το δικό της παιχνίδι. Ίσως όμως ένα παιχνίδι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ίσως ένα παιχνίδι να οδηγεί λίγο στην απομόνωση ένα παιδί. Μπράβο. Όπου λέτε πάρα πολύ σωστά. Εκεί κυριαρχεί ένα πρόβλημα, το οποίο θα το συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως. Το λέτε πάρα πολύ σωστά, γιατί ο τρόπος που γίνονται τα παιχνίδια, ακόμα και όταν παίζουν αυτό το video game στο. Ναι. Παίζει ο γιος μου, παίζουν 2-3 φίλοι μαζί και γίνεται ο χαμός μες στο σπίτι. Παιχνίδι είναι και αυτό. Έχουν ένα άλλο είδος συνεννόηση όμως. Εμείς ενδεχομένως, δεν ξέρω τι ηλικία έχετε εσείς, εγώ πάντως κατανοώ αυτή τη συνεννόηση που μπορεί να έχουν. Που είχαμε και εμείς αντίστοιχα μια άλλη, αλλά ήταν διαφορετική. Δεν κακό αυτό. Τα πράγματα, τα πράγματα των ανθρώπων στην εποχή τους έχουν λόγο που υπάρχουν, είτε είναι θετικά για τους παλιότερους, είτε αρνητικά. Έχουν λόγο για να γεννηθούν, κάτι συνέβη. Τώρα να τα αποτρέψουμε ή να τα επενέσουμε, δεν ξέρω, θα το κρίνει η ιστορία, όπως κρίνουμε και εμείς τα πράγματα σήμερα για την ιστορία. Η ιστορία τι μας έχει διδάξει μέχρι και σήμερα στο κομμάτι της επαφής μας με τα παιχνίδια όλες αυτές τις δεκαετίες? Ότι το παιχνίδι είναι ο τόπος του ανθρώπου πρωτογενός και χωρίς αυτό δεν λογάται, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει παιδί το οποίο δεν έχει στο μυαλό του, είτε αποθώντας το είτε θέλοντάς το, δεν έχει στο μυαλό του ποτέ αγνοεί την έννοια του παιχνιδιού.
την θέλει ή δεν την έχει. Το θέλει το παιχνίδι. Το έχει ανάγκη το παιχνίδι. Και στην πορεία οι μεγάλοι εμείς έχουμε ανάγκη επίσης το πιστό παιχνίδι και κατανοούμε τι εννοώ παιχνίδι. Διότι ενδεχομένως να παίζουμε όχι με αντικείμενα παιχνίδια, να παίζουμε με άλλα πράγματα. Μάλιστα. Να μας δώσετε κάποιες, να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με τον προγραμματισμό της έκθεσης. Είπαμε πότε ξεκινά, πότε ολοκληρώνεται, ώρες που ακριβώς... Αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα πάω καλά με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ακριβώς, είναι 11 με 30 Ιουνίου. Θα κρατήσει τρεις μήνες, εγώ θα ήθελα... Επειδή έχουμε λίγα μουσεία στην Ελλάδα, ναι. Αυτό το κορυφαίο της Μαριές Αργυριάδη, του Χρήστου του Μπουλώτη στη Λίμνο, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και αξίζει τον κόπο και ξέρω πολλούς συλλέκτες παιχνιδιών που έχουν την αγωνία να το δείξουν αυτό το αντικείμενο για να το μοιραστούν με τους άλλους. Είναι η λέξη κλειδί. Θέλουμε να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Δεν θέλουμε να το κρατάμε κλειδωμένο, διότι αν το κρατάμε κλειδωμένο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να δοθεί βήμα σε ανθρώπους που θέλουν να κάνουν πράγματα γιατί δεν είναι για τον εαυτό τους, είναι για τους άλλους. Είναι ένα αντικείμενο που είναι πραγματικά για τους άλλους. Μάλιστα. Κύριε Μανουσάκη, πραγματικά να σας ευχαριστήσω θερμά. Απόλαυση συζήτηση μαζί σας. Εγώ να ευχηθώ να τα πούμε και εδώ στο στούντιο κάποια στιγμή, εδώ στον όμιλο της Κρήτη TV. Να μην είστε καλά. Καλή επιτυχία στην έκθεση και με το καλό να μιλήσουμε και για τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν μετά το τέλος της. Να είστε καλά, χαιρετισμούς.